Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης. Εδώ είμαστε και μέσα από το κανάλι του Φωνία.gr στο Facebook θα μεταδώσουμε την διαδικασία για το άναμα του φετινού στολισμού στο Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης. Μία μικρή έτσι, κίνηση χωρίς ιδιαίτερη εκδήλωση και στο Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης, διότι τα μέτρα δεν μας επιτρέπουν το στολισμό. Οπότε μοναχικά θα μεταδώσουμε το κλίμα το οποίο θα ζεστάνει τις ψυχές όλων για το φετινό τη φετινή περίοδο των Χριστουγέννων από το Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης, εδώ στην ιστορική έδρα του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Λιγοστοί οι άνθρωποι που είναι εδώ από το τοπικό συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Κώστας Κασελιανάκης, ο αντιδήμαρχος της Νεάπολης ο κύριος Κίμωνας Χουρδάκης και βέβαια κάποιοι άλλοι τοπικοί φορείς, πολύ λίγοι, λίγα παιδιά περαστικά εδώ που παίζανε στο κήπο. Θα κάνουν μια αντίστοιχη μέτρηση και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ανάψει ο φωτεινός διάκοσμος για την Νεάπολη που θα σημάνει την έναρξη των γιορτών, των διαφορετικών γιορτών και για την περιοχή της Νεάπολης και φέτος τα Χριστούγεννα. Το νερό αμέσως. Εσύ ανέβησε. Έλα μωρέ, εντάξει κάποτε να έλα. Μανώλη, ελάτε. Έλα κύριε Μανώλη. Έλα κύριε Μανώλη. Ελάτε κύριε Μανώλη. Ορίστε. Άντε. Θα αποστάσεις. Έλα, πάμε αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση, τα παιδάκια. Ένα μήνυμα λίγο πριν το άναμα του διάκοσμου. Διαφορετική φετινή χρονιά κύριε αντιδήμαρχε. Διαφορετική είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε πλήρωση στα υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πολλά πολλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Αμήν. Έλα κύριε Δήμαρχε, θέλω κάτω να βρω. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Κύριε Καστελιανάκη, διάκοσμος και στο Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης, όμορφες εικόνες, λιγοστός κόσμος και είναι κρίμα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της εποχής, αυτές που όλοι ξέρουμε. Είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Και εδώ στην Νεάπολη προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε κάτι περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω το έχουμε καταφέρει και είναι το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Οπότε ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με το καλό να έρθει το νέο έτος και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Κύριε Χουρδάκη, όπου νερό στον κήπο της Νεάπολης, η υπογραφή είναι δικιά σας. Τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα του νερού στον κήπο, να υπάρχει έτσι μια κίνηση και μια διάδραση. Οι ευχές για τις γιορτές φέτος. Κοιτάξτε κύριε Κορομπέλια, φέτος πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά από τα άλλα Χριστούγεννα. Αλλά εντούτοις προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να δώσουμε μια καλή εικόνα στον κόσμο και πολύ περισσότερο στα παιδιά, τα οποία για μένα τα Χριστούγεννα είναι γιορτή των παιδιών. Έτσι. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάμε να μας πει και ο Γιάννης Μιναδάκης, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Νεάπολης, τη δική του έτσι, προσέγγιση για τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα. Κύριε Μιναδάκη, ο Δημοτικός Κήπος της Νεάπολης και πάλι πρωταγωνιστής στο στολισμό φέτος. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η γέννηση του Θεανθρώπου να μας απαλλάξει αυτή την πανδημία που βιώνουμε, από τις πρωτόγονες καταστάσεις που βιώνουμε τώρα, να είμαστε υγιείς, δυνατοί και να τα καταφέρουμε. Στο τέλος θα βγούμε νικητές. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε σαν κοινωνία, σαν κόσμος. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια από τον υπέροχο κύκλο του Χριστουγέννου που βρίσκεται στην Νεάπολη συνεχίζεται. Φέτος δώσαμε λίγο περισσότερο βάρος εξαιτίας των ημερών για να τονώσουμε το κλίμα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν όλα πάνε καλά που θα πάνε, για του χρόνου. Του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί εδώ να γιορτάσουμε, όπως ξέρει, η Νεάπολη, το Επάνω Μεραμπέλο και ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή υπομονή. Εδώ μεταξύ να κάνουμε και μία έκκληση στους μικρούς φίλους που παίζουν καθημερινά εδώ, λιγάκι να σεβαστούν το διάκοσμο και να μην
και έτσι δημιουργήσουν προβλήματα. Ας ελπίσουν τα παιδιά να έρθουν να το ευχαριστηθούν και τη σπάνια ομορφιά αυτή να το ευχαριστούν τα παιδιά, γιατί η μέρα είναι για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Καλές γιορτές, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πανέμορφος και φέτος ο δημοτικός κήπος της Νεάπολης, όμορφα στολισμένος, ό,τι πρέπει για μία βόλτα, σε όσους βέβαια επιτρέπεται η μετακίνηση, τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες περαστικούς από την Νεάπολη. Είναι όμορφο μετά τη δύση του ηλίου, όπου ανάβει ο διάκοσμος μας στο δημοτικό κήπο, να σταματήσουν, να βγάλουν μια φωτογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, πάρα πολλές όμορφες γωνίες όπου μπορεί κάποιος να φωτογραφηθεί και να έχει μια ανάμνηση από το μοναχικό και λιγάκι στενάχωρο φέτος 2020 με την απουσία κόσμου, μικρών παιδιών και βέβαια ούτε κάλαντα, ούτε ευχές, αλλά φώτα, αρκετά φώτα στο δημοτικό κήπο της Νεάπολης. Από το φωνή.gr με το καλό να πάμε στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Καλησπέρα.